Πριν απαντήσει ο κύριος Υπουργός, δημοσίευμα αγορά Σάββατο 22 Αυγούστου, δηλαδή πριν αρχίσει η σχολική χρονιά, αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ιερές Μητροπόλεις, Ιερή Αρχιεπισκοπή, Ιερά Σύνοδο και Διορθόδοξο Κέντρο 71. Στη Γενική Γραμματεία Παιδείας 342. Το Υπουργείο είναι αυτό. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 92. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 394. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 67. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 403. ΔΙΕΚ 123 Δευτεροβάθμιας. ΔΙΕΚ Πρωτοβάθμιας 29. Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα 28. Γενικά Αρχεία του Κράτους 115. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και Δημόσιες Βιβλιοθήκες 130. Είναι περισσότεροι. Μαζέψτε τους πίσω στα σχολεία. Είναι περισσότεροι από το 14, κύριε Υπουργέ. Είναι ο ίδιος αριθμός. Προηγείται το σχολείο από τη βιβλιοθήκη. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει ένας αριθμός εκπαιδευτικών, ο οποίος για πολλά χρόνια και όχι μόνο φέτος, ασκεί ουσιαστικά διοικητικά καθήκοντα. Και τα διαβάζω αυτά γιατί δεν είναι επί των ημερών σας, ήταν πριν. Ναι. Η ίδια κατάσταση είναι και σήμερα. Δεν άλλαξε κάτι από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα. Είναι ο ίδιος αριθμός. Υπάρχουν περίπου 4.000 εκπαιδευτικοί. Εκεί έχετε λιγότερο αριθμό. Εδώ έχουμε περίπου 4.500. Ναι, οι οποίοι είναι εκτός αιθούσης. Άλλοι είναι σε διοικητικά καθήκοντα που είναι εντελώς εκτός μάλιστα του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος. Άλλοι δουλεύουν ως διοικητικοί στον εκπαιδευτικό μηχανισμό, είτε στις διευθύνσεις, είτε στο Υπουργείο. Και υπάρχουν και αυτό που λέτε και τα κόμματα και οι εκκλησίες και όλα αυτά που αναφέρατε. Γι' αυτό, κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων στη Βουλή, δεσμευτήκαμε ως κυβέρνηση ότι οι αποσπάσεις θα μειωθούν δραστικότατα. Πότε, κύριε Υπουργέ, αυτά? Στις 30 Μαΐου. Γιατί δεν έγινε σήμερα? Ναι. Διότι ο καθένας αποσπασμένος έχει διαμορφώσει ένα τρόπο ζωής. Έχει έρθει από κάπου και έχει τοποθετηθεί κάπου. Εάν πάει πίσω ξανά, θα πρέπει να φύγει αυτός ο εκπαιδευτικός που καλύπτει την οργανική θέση του αποσπασμένου εκπαιδευτικού. Άρα το παιδί το οποίο δεν θα πάει σχολείο. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Αφού έχετε κενά τεράστια, κύριε Υπουργέ, γιατί λέτε για τις οργανικές σχέσεις που καλύπτουν? Διότι και εκεί που είναι οι εκπαιδευτικοί, επαναλαμβάνω, καλύπτουν κενά διοικητικά αυτή τη στιγμή, κυρίως στον χώρο της εκπαίδευσης. Μπορούν να μειωθούν.